Την περίοδο αυτή η Εκκλησία μας έχει καταντήσει σημείο αντιλεγόμενο. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι είναι η Εκκλησία και την θεωρούν ως ένα ανθρώπινο ίδρυμα, ως ένα σωματείο και νομοθετούν για την Εκκλησία και θέλουν αυτά τα οποία ισχύουν για τα σωματεία, για τα καταστήματα, για τα εμπορικά κέντρα να ισχύσουν και για την Εκκλησία. Και υπάρχουν και άλλοι, υπάρχουμε εμείς οι οποίοι είμαστε στενοχωρημένοι με όλα αυτά και θλιμμένοι, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένας διωγμός εναντίον της Εκκλησίας. Και ότι ενδεχομένως όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό δεν αποβλέπει σε τίποτε άλλο παρά στο να ταπεινώσει, να ευτελίσει, να εξουθενώσει την Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν, πριν έρθουμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή και δούμε ορισμένα στοιχεία της, ας σας πω εισαγωγικά δύο λόγια για το τι είναι η Εκκλησία. Ακόμη και οι θεολόγοι, ακόμη και καθηγητές στη θεολογική σχολή, δυσκολεύονται να δώσουν ένα ορισμό της Εκκλησίας. Και λένε δεν ξέρουμε τι είναι η Εκκλησία, αλλά είναι πολύ απλό να ξέρουμε τι είναι η Εκκλησία και να δώσουμε ένα πολύ σύντομο ορισμό. Εκκλησία είναι ο Χριστός, ο εις τους αιώνας επεκτηνόμενος. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος επεκτείνεται διαρκή εις τους αιώνες. Ό,τι είναι ο Χριστός, είναι και η Εκκλησία. Γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι ο Πρωθυπουργός, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και όλοι εμείς, και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος και οι Επίσκοποι και οι Ιερείς και εμείς όλοι είμαστε ισότιμα μέλη της Εκκλησίας. Και τι έκανε ο Χριστός και τι κάνει σήμερα η Εκκλησία. Ο Χριστός, ο οποίος δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός και άνθρωπος. Και επειδή αυτός ο Θεός και άνθρωπος ίδρυσε την Εκκλησία και είναι κεφαλή της Εκκλησίας, η Εκκλησία δεν είναι ένα απλό σωματείο για να ισχύει για την Εκκλησία η κρατική νομοθεσία. Η Εκκλησία είναι θείο καθίδρυμα, είναι θεοίδρυτος οργανισμός. Και όταν ζούσε αυτός ο ιδρυτής της Εκκλησίας εδώ κάτω στη γη, ο Θεάνθρωπος Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πώς συμπεριφέρθηκε τα 3-3,5 χρόνια που ήταν εδώ για να ιδρύσει την Εκκλησία και να βοηθήσει όλους εμάς να προκόψουμε πνευματικά. Μας λέει το Ευαγγέλιο πολύ σύντομα. Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας, διδάσκονεν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Να τι έκανε ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος. Γύρναγε σε όλες τις κόμες, σε όλα τα χωριά και σε όλες τις πόλεις και δίδασκε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, την καινούργια κτήση, την καινούργια κατάσταση που έφερε στον κόσμο. Και εκτός από το κήρυγμα τι έκανε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, ο μόνος παντοδύναμος ιατρός, και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Και ό,τι έκανε ο Χριστός ως κεφαλή της Εκκλησίας, το κάνει και η Εκκλησία, η οποία είναι ο επεκτηνόμενος Χριστός. Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο, είναι νοσοκομείο και θεραπεύει και η Εκκλησία πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Μία άλλη μαρτυρία από το Ευαγγέλιο, από τον Ευαγγελιστή Λουκά, μας λέει ότι κάποια φορά που κατέβηκε ο Χριστός από το βουνό,
στάθηκε επί τόπου παιδινού και πλήθος πολύ του λαού και ο κόσμος πολλής, οι οποίοι τι ήρθαν να κάνουν? Ή ήλθον ακούσε αυτού, ήρθαν να ακούσουν τη διδασκαλία του, και η Αθήνα από τον νόσον αυτών και συγχρόνως να γιατρευτούν από τις αρρώστιες τους. Ο Χριστός θεραπεύει, δεν δηλητηριάζει. Και η Εκκλησία θεραπεύει, δεν δηλητηριάζει, δεν μεταδίδει λοιμώξεις. Αυτόν τον καιρό μας έχουν στεναχωρήσει όλοι αυτοί οι δίθεν ειδικοί, οι άπιστοι, οι άθεοι. Πλήθος κόσμου. Ή ήλθον ακούσε τον λόγον αυτού, άκουσαν ποτέ αυτοί οι δίθεν ειδικοί των λόγων του Θεού και σεβάστηκαν ποτέ τον λόγο του Θεού? Και η Αθήνα από τον νόσον αυτών και οι οχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο. Και πάσο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού. Ζητούσαν όλοι να ακουμπήσουν τον Χριστό. Όπως πολύ σωστά μερικοί θέλουν να ακουμπήσουν τα άμφια των ιερέων, το χέρι του ιερέως. Ζητούσαν να ακουμπήσουν τον Χριστό. Ήθελαν και πάσο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιάτο πάντας. Έβγαινε από τον Χριστό μία δύναμις και βγαίνει και από την Εκκλησία μία δύναμις και θεράπευε όλους και όλες τις ασθένειες. Ότι δύναμις από αυτού εξήρχετο και ιάτο πάντας. Και αυτήν την δύναμη και την χάρη που είχε ο Χριστός δεν την κράτησε για τον εαυτό του η κεφαλή της Εκκλησίας, την μετέδωσε στους Αποστόλους και μετά από τους Αποστόλους τους Επισκόπους και στους Ιερείς. Λέει το Ευαγγέλιο, όταν απέστειλε ο Χριστός τους Αποστόλους το κήρυγμα, τους είπε «Ασθενούντας θεραπεύεται», τα ξεχάσαμε τι λέει το Ευαγγέλιο, «Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται», λίμωξη είναι η λέπρα. Λιμική, φοβερή αρρώστια η λέπρα. «Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται», ακόμη και να ανασταίνεται νεκρούς. Ποιος από τους γιατρούς, τους λοιμοξιολόγους, όλους αυτούς οι οποίοι μας εμφανίζονται εδώ ως παντοδύναμη αυτές τις ημέρες και βάζουν στην άκρη τον Χριστό και την Εκκλησία, ποιος έχει τη δύναμη να αναστήσει νεκρούς? Και ο Χριστός ανέστησε νεκρούς και οι Απόστολοι ανέστησαν και πολλοί από τους Αγίους ανέστησαν νεκρούς. «Νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε». Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος επίσης μας λέει κάτι σχετικό, ότι ο Χριστός κατά την ανάληψή του λίγο πριν αναληφθεί είπε στους μαθητάς «Πορευθέντες, κηρύξερε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση». Κηρύξε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. «Σημεία δε της πιστεύσασι, ταύτα παρακολουθήσει». Και σε όσους πιστεύουν, λέει, θα δουν τα εξής θαύματα, τα εξής σημεία. Ποια είναι τα σημεία για όσους πιστεύουν? Μην ακούρε τους απίστους. «Εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι». Στο όνομά μου θα θεραπεύουν δαιμόνια, θα διώχνουν δαιμόνια. «Γλώσσες λαλίσουσι καινές». Θα μιλήσουν καινούργιες γλώσσες πνευματικές. «Όφις αρούσι». Θα πιάνουν τα φίδια. Δεν θα φοβούνε τα φίδια. «Όφις αρούσι». «Καν θανάσι μόντι πίωσιν ουμί αυτούς βλάψει». Ακόμη και αν πιούν ένα δηλητήριο, δεν πρόκειται να τους βλάψει. Μας τρομάξαν με το λοιμό, με το λοιμό. Προσέξτε το σάλιο. «Καν θανάσι μόντι πίωσιν ουμί αυτούς βλάψει». Κάνουμε το σταυρό μας και δεν παθαίνουμε τίποτε. «Καν θανάσι μόντι πίωση». Και στη συνέχεια «επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση». Και οι επίσκοποι και οι ιερείς θα βάζουν τα χέρια τους πάνω στους αρρώστους. Τώρα να μην φυλάμε και το χέρι του ιερέως. Και ορισμένοι ιερείς αθεολόγητοι, ολιγόπιστοι ή άπιστοι, δεν δίνουν το χέρι τους. Το χέρι αυτό το οποίο θεραπεύει. «Επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση». Θα βάζουν το χέρι τους οι ιερείς και θα γίνονται καλά, θα θεραπεύονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό όταν ο Χριστός μας
αντιμετώπισε αυτό το μίσος, αυτόν τον διωγμό, όπως διώκεται τώρα η Εκκλησία που είναι ο Χριστός. Πρώτος διώχθη ο Χριστός. Και θυμίστε όλοι όλοι την Μεγάλη Παρασκευή στην ακολουθία των Μεγάλων Ωρών. Ακούμε ένα θαυμάσιο ύπνο που ο Χριστός εκφράζει το παράπονό του. «Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης». Αυτά λέει ο Χριστός τους Ιουδαίους. Και αυτά λέει ο Χριστός και σε εμάς τώρα, σε πολλούς από εμάς. «Λαός μου, τι επί εισάσι, ή τι σε παρενόχλησα, λαέ μου, τι σε έκανα, σε τι σε ενόχλησα, τους τυφλούς σου εφώτισα». Ακούσαμε σήμερα για το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού. Πόσους τυφλούς δεν θεράπευσε ο Χριστός. «Τους τυφλούς σου εφώτισα». Και μάλιστα σήμερα έναν εκγενετής τυφλών. Ένα τυφλό ο οποίος είχε γεννηθεί τυφλός. Δεν έπαθε τύφλωση από κάποια αρρώστια, αλλά γεννημένος τυφλός. Λένε ότι πως δεν είχε ακόμη και βολβούς οφθαλμών. Εστερεί τους βολβούς των οφθαλμών. Για πρώτη φορά στην ιστορία θεράπευσε κάποιον εκγενετής τυφλών. «Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα». Θυμόμαστε τη θεραπεία των 10 λεπρών. «Άνδρα όντα επικλίνης ειν ορθωσάμην», και τον παράλυτο και πολλούς παραλύτους που 38 χρόνια ήταν πάνω στο κρεβάτι, τον εσήκωσα. «Λαός μου, τι επί εισάσι και τι μη ανταπέδωκας, τι εγώ έκανα και σε τι μου ανταποδίδεις, αντί του μάνα χολήν, αντί του ύδατος όξος». Και όλες τις ευεργεσίες τις οποίες κάνει ο Χριστός δια της Εκκλησίας, δια των επισκόπων, δια των ιερέων, τις βάζουμε τώρα στην άκρη. Βάζουν τον Χριστό, βάζουν την Εκκλησία, και η πολιτική και η εκκλησιαστική βάζουν τον Χριστό στην άκρη. Και επειδή είναι πολύ επίκαιρο το θέμα των ναών, θα μπορούσα σήμερα εδώ να σας μιλώ πολλή ώρα μόνο για όλα όσα συμβαίνουν. Αλλά επειδή η βλασφημία εναντίον της Αγίας Κοινωνίας, πως δήθεν η Αγία Κοινωνία με το κουταλάκι όπως το λένε, ούτε ξέρουν να πουν την εκκλησιαστική ορολογία, με την Αγία Λαβίδα, επειδή δήθεν η Αγία Κοινωνία μεταδίδει με το κουταλάκι μολυσμό, δεν αρκέστηκαν μόνο στη Θεία Κοινωνία. Θέλουν όλα να τα αποιεροποιήσουν, να μην μείνει τίποτε ιερό μέσα στην Εκκλησία. Και όχι μόνο εναντίον του κορυφαίου μυστηρίου της Αγίας Κοινωνίας έβαλαν, αλλά έβαλαν και εναντίον του ναού, εναντίον των ναών. Και οι ναοί είναι επικίνδυνοι. Να μπείτε μέσα στους ναούς αφού απολυμάνετε τα χέρια σας. Να μην ασπαστείτε τις Άγιες εικόνες αν προηγουμένως ο Επίτροπος δεν περάσει απολυμαντικό. Οι εικόνες, οικονομάχοι. Σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία της Γερμανίας έβαλαν στις εικόνες μπροστά μια κόκκινη κορδέλα, απαγορευτική, για να μην πηγαίνει ο κόσμος να χαιρετάει τις Άγιες εικόνες. Τις θαυματουργές Άγιες εικόνες, οι οποίες κάνουν θαύματα και θεραπεύουν. Και δεν είναι μόνο οι εικόνες, όλος ο ναός είναι Άγιος. Αυτόν τον καιρό λοιπόν αλίευσα θεολογικά μία σημαντική πληροφορία, την οποία μακάρι, τα έχω γράψει αυτά και σε ένα κείμενό μου τελευταία, μακάρι να την ακούσουν και οι επίσκοποι και οι πατριάρχοι και οι ιερείς και οι θεολόγοι των θεολογικών σχολών, οι οποίοι δεν έχουν αγωνία για όλα όσα συμβαίνουν και λένε ότι τους κατέβει. Αλίευσα λοιπόν, ψάρεψα μία μαρτυρία από τον καλύτερο λειτουργιολόγο Άγιο Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος τον 15ο αιώνα ήταν Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης το 1417 μέχρι το 1429, ένα χρόνο πριν καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη το 1430 οι Τούρκοι, και θεωρείται ως μυσταγωγός, ο καλύτερος λειτουργιολόγος της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συνόψισε την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, έτσι και ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκη συνόψισε την λειτουργική της Εκκλησίας μας. Τι λέει λοιπόν για τον ναό ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, μικρό κείμενο είναι, για να ακουστεί, να γίνει γνωστό, να το μάθουν και οι επίσκοποι και οι θεολόγοι και όλοι και εμείς, και να μην ακούμε αυτές τις ανοησίες. Φρικτό. Είδα σε ναούς μέσα να φορούν μάσκες.
Η Εκκλησία της Γεωργίας, η οποία είχε κρατήσει ανοιχτούς τους ναούς και την επενούσα, όταν είδα στην τηλεόραση την τελετή της Αναστάσεως, είδα μέσα στον μεγάλο ναό, στην Τυφλίδα, είδα οι μισοί ιερείς ντυμένοι με τα άμφια τους, οι μισοί ιερείς να φορούν μάσκες και οι μισοί να μην φορούν. Διαφωνούσαν μεταξύ τους. Αυτοί που δεν φορούσαν μάσκα ντρεπόταν. Θα φορέσω μέσα στην εκκλησία μάσκα? Και το ίδιο είδα επίσης και στο ναό της Αναστάσεως, κάτι στα Ιεροσόλυμα. Να φορούν. Και τώρα βλέπω να βγαίνουν οι ιερείς και να δίνουν οδηγίες μέσα στο ναό δική μας ιερείς, στις δικές μας Μητροπόλεις, φορώντας μέσα στο ναό μάσκα. Εξευτελισμός, απιστία, ολιγοπιστία, αθεία. Ντροπή. Αν σήμερα έβλεπα να φοράει ένα στη μάσκα, δεν θα εκκλησιαζόμουν. Θα έφευγα. Τι λέει λοιπόν ο Άγιος Σημεών? Λέει, ο ναός αφιέρωτε το Θεό και αυτού έστιν οίκος. Ο ναός είναι αφιερωμένος στο Θεό και είναι οίκος του Θεού, είναι σπίτι του Θεού. Και αυτός έστιν εν αυτό και ο Θεός είναι εδώ. Το σώμα και το αίμα του Χριστού στη Θεία Κοινωνία, ο Χριστός ο ίδιος, τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Όταν γίνονται τα εγγένεια του ναού, έχω του κόσμου τις μαρτυρίες, καθαγιάζεται όλος ο ναός. Δεν χρειάζεται ο επίσκοπος όλο το ναό όταν κάνει τα εγγένεια του ναού. Δεν βάζουμε λείψανα στην Αγία Τράπεζα. Δεν έχουμε τις Άγιες εικόνες. Όλοι εμείς που κοινωνούμε τον Χριστό, το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν αυξάνουμε τον αγιασμό μέσα στην Εκκλησία? Γεμίζει, αυξάνεται ο αγιασμός, η χάρις του Θεού. Και ο επικληθής δε δούλος αυτού εν αυτό μένει. Και ο Άγιος, τον οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός, ο δούλος του Θεού, εν αυτό μένει. Και ο Άγιος είναι εδώ, μέσα στο ναό. Και θα επιτρέψει ο Άγιος να κολλήσουμε τον ιό μέσα στο ναό? Και ο επικριθής δούλος αυτού εν αυτό μένει, ως ενική, ως κοινόματι. Σαν να είναι δικό του σπίτι, δική του σκηνή, μένει εδώ ο Άγιος. Ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Γεώργιος, ο επικριθής δούλος αυτού. Και τη ψυχή μεν εν θυμία ύλος. Και με την ψυχή του δεν το βλέπουμε, είναι παρόν αήλος. Πολλάκης δε και της λειψάνης εστίτε θυμένος εκείσε. Και πολλές φορές υπάρχουν και λείψανα των Αγίων, με το σώμα του είναι μέσα στο ναό. Και θεία δυνάμη και χάρη τη ενεργή. Και ενεργεί ο Άγιος με τη θεία χάρη και με τη θεία δύναμη. Ότι και διπλή όντες εμείς και δώρα υλικά θέλουμε. Και λέει στη συνέχεια, ακούστε. Θείε γαρ δυνάμεις ενεργούνται εν της ναής και αγγέλων εμφάνιε των Αγίων. Μέσα στους ναούς ενεργούνται θεϊκά σημάδια, θείες δυνάμεις. Και σημεία τελείται και γίνονται θαύματα. Και τα αιτήματα δίδονται και η άματα χορηγείται. Και το πιο φοβερό, ακούστε αυτό τώρα. Και εν αυτής δε της ναής και μέσα σε αυτούς τους ναούς άψυχα, ακόμη και τα άψυχα αντικείμενα, οι κολόνες, οι πέτρες, οι στήλοι, όλα είναι άγια, τα στασίδια, τα καθίσματα. Τώρα έχουν βάλει στους ναούς μας απαγορευτικές ταινίες. Πήγα περνώντας προχθές να προσκυνήσω τον Άγιο Αντώνιο, τον παλιό ναό μου, και ό,τι συμβαίνει και στους άλλους ναούς, είδα και εκεί τα μισά καθίσματα με κόκκινες λωρίδες για να μην καθίσουν. Όλα είναι αγιασμένα μέσα στον ναό, και τα στασίδια και τα καθίσματα. Το λένε Άγιοι. Ήδατα και λίθη και κύονες και πέπλα και σιδήρια, όλα ενεργεί. Ούκαφε αυτών, όχι μόνα τους, σαν ξύλο, αλλά γιατί ενεργούν? Διότι ενεργεί τη του Θεού χάριτη εν τούτης επικληθήσει και του Θείου εν τούτης επωνοματιστέντος ονόματος. Όλα έχουν πάρει τη χάρη, είναι βαπτισμένα μέσα στη χάρη του Θεού. Ακούγεται το όνομα του Θεού εκεί. Υπήρχε χειρότερο σημείο καταπτώσεως πνευματικής που ζήσαμε τον τελευταίο καιρό? Να μας κλείσουν τους ναούς επί 2 μήνες, να μην γιορτάσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, να μην γιορτάσουμε το Πάσχα? Είχα σκοπό να διατρέξουμε σήμερα τη διήγηση του θαύματος. Δεν θα διατρέξουμε όμως και θα σας πω μόνο 2-3 σημεία από το θαύμα της Ιάσιος του Παραλυτικού που έχουν σχέση με όλα αυτά τα οποία είπαμε. Αλλά ακούγοντας το Απολυτίκιο της Ζωοδόχου Πηγής, αυτά που είπα τα λέει το Απολυτίκιο.
Τι λέει το απολυτίκιο? Ο ναός της πηγής σου αϋπάρθενε δέσποινα, ουρανίων χαρίτων και θαυμάτων πεπλήρωτε. Ο ναός σου, Παναγία μου, είναι γεμάτος από θαύματα και από γεμάτος χάρης. Φοβερά τεράστια τελούνται και σωμάτων και ψυχών θεραπεύονται τα πάθη και δαιμόνων φάλαγγες διώκονται μέσα στο ναό της Παναγίας και μέσα σε όλους τους ναούς. Και τώρα φοβόμαστε μην κολλήσουμε τον ιό μέσα στο ναό. Δεν υπάρχει χειρότερη πτώση, χειρότερη παρακμή πνευματική από αυτήν την οποία ζήσαμε. Θα αφήσω λοιπόν, δεν θα διατρέξω την διήγηση και θα επιμείνω σε μερικά μόνον από αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως στο Ευαγγέλιο. Ελπίζω να τα θυμάστε όλοι σας. Μας διηγείται λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού μετά από μια φοβερή θεολογική σύγκρουση που είχε με τους Φαρισαίους, τους αρχιερείς, τους γραμματείς και Φαρισαίους. Όπως πολλοί και σήμερα υπάρχουν γραμματείς και Φαρισαίοι και αρχιερείς που διώκουν τον Χριστό. Έφτασε μάλιστα τότε η αντιπαράθεση του Χριστού και αυτών, σαν τη δική μας την αντιπαράθεση σήμερα. Θα φτάσουμε και εκεί. Μέχρι του σημείου λίγο πριν από την διήγηση, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ήραν ουν λίθους ή να βάλω συν επ' αυτών». Τόσο πολύ ενοχλήθηκαν από τον έλεγχο που τους έκανε ο Χριστός, τους Εβραίους που δεν αναγνώριζαν τον Χριστό ως Θεό, ως Θεάνθρωπο, και ήθελαν να δυσφημίσουν τα θαύματά του, όπως δυσφημούν και οι γιατροί λοιμοξιολόγοι το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα να γίνεται ο άρτος και ο ίνος σώμα και αίμα? Το δυσφημούν. Δεν το πιστεύουν. Έτσι τότε δυσφημούσαν και οι Εβραίοι τα θαύματα του Χριστού. Και επειδή ο Χριστός τους τα έψερε για καλά και τους είπε τέκνα ημείς, τέκνα του διαβόλου εστέ, όπως έγραψα και εγώ ένα κείμενο προημερών, ότι έργο του διαβόλου το κλείσιμο των ναών από την Ιερά Σύνοδο. Το ότι έκλεισαν τους ναούς, η Ιερά Σύνοδος ήταν έργο του διαβόλου. Τέκνα του διαβόλου, τους είπε ο Χριστός. Και αυτοί ήραν λίθους ή να βάλωσιν επ' αυτών. Πήραν πέτρες να λιθοβολήσουν τον Χριστό. Ιησούς δε εκρύβει. Δεν είχε έρθει ακόμη ο καιρός του πάθους και έφυγε ο Χριστός και εξήλθεν εκ του ιερού διελθών διαμέσου αυτών και παρήγεν αυτούς. Βγήκε από το ιερό του Σολομώντος, πέρασε ανάμεσά τους και έφυγε. Και μόλις έφυγε από το σημείο αυτό, έκανε το θαύμα της Ιάσεως του εκγενετής τυφλού. Έχω λοιπόν σημειώσει 2-3 θέματα από την περικοπή αυτή. Ας τα ακούσουμε εδώ. Τι έκανε ο Χριστός για να θεραπεύσει τον τυφλό? Έπτυσε χαμέ. Ταύτα λοιπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Έφτυσε ο Χριστός κάτω, με το φτίσμα του έκανε πυλό, έχρισε τα μάτια με τον πυλό, δημιούργησε καινούριους οφθαλμούς ο Χριστός. Και εδώ οι Άγιοι Πατέρες λένε πως αυτό σημαίνει, ήθελε να μας υπενθυμίσει ο Χριστός, ότι αυτός είναι ο Δημιουργός. Όπως έκανε τον άνθρωπο εκχώος από το χώμα, έτσι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, χούν λαβών από τη γη, έτσι και τώρα που του έλειπαν τα μάτια του τυφλού, πήρε χώμα και το έπλασε με το σάλιο του. Αν ήταν οι σημερινοί λοιμοξιολόγοι θα έλεγαν μήπως και το σάλιο του Χριστού μεταδίδει λοίμοξη. Του δημιουργού, του παντεπόπτου, αυτός ο οποίος έχει κάνει όλους τους φυσικούς νόμους, αυτός που ρυθμίζει τα πάντα, αυτός που θεραπεύει όλα, αυτόν τότε οι Ιουδαίοι ήθελαν να λιθοβολήσουν και λιθοβολούν σήμερα την Εκκλησία. Άνοιξε λοιπόν για να δείξει ότι αυτός είναι ο παντοδύναμος δημιουργός. Όταν ρώτησαν τον τυφλό, εσύ ποια γνώμη έχεις για τον Χριστό, εκείνος είπε ότι είναι προφήτης. Δεν φοβήθηκε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς έλεγαν ένας άνθρωπος είναι, αμαρτωλός, ψεύτης, απατεώνας, που κάνει μαγικά. Και ο τυφλός μπροστά σε αυτόν τους μεγάλους, τους ηγέτες, τους άρχοντος,
Λέει τι λέει, προφήτησες τι, δεν φοβήθηκε, λέει ένας ερμηνευτής, ο Άγιος Χρυσόστομος, ώρα του πένιτος την σοφία. Ένας επέτης ήταν ο τυφλός, ένας ζητιάνος, και δες λέει τη σοφία του πένιτος. Απάντων γαρ τούτων συνετωτέρως φθέγγεται. Από όλους αυτούς τους μεγάλους, τους αρχιεπισκόπους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και τους φαρισαίους, ο φτωχός επέτης ο τυφλός απήντησε πιο σοφά. Και να σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση την περίοδο αυτή. Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σημεών, νέος δεσπότης στη Λαμία, τις πρώτες μέρες που ήταν τα απαγορευτικά μέτρα, πήγε στην εκκλησία και πήγε μία γιαγιά, μία γριά για να προσκυνήσει. Και της λέει, γιαγιά μου, γιατί έρχεσαι εσύ εδώ, δεν φοβάσαι μην κολλήσεις εδώ, μην αρρωστήσεις και πεθάνεις. Ο δεσπότης. Ερχόταν η γιαγιά στην εκκλησία και της λέει, δεν φοβάσαι μην αρρωστήσεις και πεθάνεις. Να μην έρχεσαι στην εκκλησία. Και τι απήντησε η γιαγιά. Η γιαγιά, ο φτωχός, πιο σοφή από το δεσπότη. Εδώ δεν αρρωσταίνει κανένας. Αλλά κι αν αρρωστήσω, μακάρι να αρρωστήσω και να πεθάνω εδώ στην εκκλησία μέσα. Κάποτε θα πεθάνουμε. Φοβόμαστε το θάνατο. Μας έχουν τρομάξει όλοι, ο τρομοκράτης Υιός, τρομοκρατήθηκαν όλοι, βλέπεις τον διπλανό σου και φοβάσαι να τον πλησιάσεις, πού είναι η αγάπη, τα κάνουν λέει από αγάπη. Και φοβόμαστε ακόμη και τον πλησίον μας, αγάπη τον πλησίον σας, υποπτευόμαστε πως αυτός που θα έρθει κοντά μας θα μας κολλήσει τον Υιόν. Δεν φοβήθηκε λοιπόν. Στους γονείς του τυφλού έκαναν τρεις ερωτήσεις, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Τρεις ερωτήσεις, ποιες? Το ρώτησαν πρώτα αν αυτός είναι ο γιος τους. Τώρα είχε μάτια, έβλεπε. Δεύτερο, αν γεννήθηκε τυφλός, τον γεννήσατε τυφλό. Δύο ερωτήσεις. Αν είναι γιος τους και αν γεννήθηκε τυφλός. Και τρίτη ερώτηση, πώς τώρα βλέπει. Τι έγινε και βλέπει. Στις δύο πρώτες ερωτήσεις που ήταν ακίνδυνες, οι γονείς απάντησαν. Είπαν ακίνδυνες ερωτήσεις, ναι, αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Στην τρίτη ερώτηση, πώς ουν άρτη βλέπει, ποιος τον θεράπευσε, πώς βλέπει, δεν απήντησαν. Δεν ξέρουμε, λέει, αυτός ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Άφησαν ολομόναχο το γιο τους. Δεν τους είχε πει ο γιος τους ποιος τον θεράπευσε. Εκείνος ήξερε ότι τον θεράπευσε ο Χριστός. Δεν τους είπε ένας άνθρωπος Ιησούς, όπως είπαμε, θεράπευσε. Δεν μπορούσε να πούν και αυτοί από ό,τι μας είπε ο γιος μας. Αυτός ο άνθρωπος ο Ιησούς πήρε πυλό και τον θεράπευσε. Γιατί δεν είπαν στην τρίτη ερώτηση? Γιατί ήταν επικίνδυνοι. Γιατί, λέει, είχαν συμφωνήσει, ήδη είχαν νομοθετήσει οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, όπως νομοθετούν και σήμερα. Όπως αν της ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Όποιος ομολογήσει τον Χριστό να διωχθεί από την εκκλησία. Όπως και τώρα. Μας έκλεισαν τις εκκλησίες. Γιατί φοβούνται την εκκλησία, φοβούνται την παρουσία του Χριστού. Όποιος ομολογεί Χριστόν έξω από την εκκλησία. Φοβήθηκαν λοιπόν και οι ίδιοι οι γονείς να ομολογήσουν τον Χριστό. Ως της ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Στο τέλος, αποστομώνει τους Φαρισαίους ο τυφλός και αναδεικνύεται έτσι ο πρώτος ομολογητής του Χριστού, ότι και προσκύνησε τον Χριστό. Και θα τελειώσω με κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι στο τέλος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Είχα πολλά να σας πω, θα τα περικόψω. Στο τέλος λοιπόν της ευαγγελικής περικοπής, λέει ότι άκουσε ο Χριστός ότι τον έδιωξαν από τη συναγωγή. Επειδή ομολόγησε τον Χριστό, τον έδιωξαν και εξέβαλον αυτόν έξω. Όταν ομολόγησε τον Χριστό ότι ο Χριστός με θεράπευσε, τον έδιωξαν οι Εβραίοι. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό. Είναι φοβερό αυτό και το σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Οι Εβραίοι τον έβγαλαν έξω, τον έκαναν αποσυνάγωγο τον τυφλό. Σε ποιους πήγε ο Χριστός?
Ποιους πήγε να συναντήσει ο Χριστός? Στους διόκταστου. Με ποιους είναι ο Χριστός? Με αυτούς οι οποίοι διώκουν, τους γραμματείς, τους σημερινούς και φαρισαίους, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς? Ήκουσε ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν, είπε, και τον βρήκε. Σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Η δια την αλήθειαν και εις Χριστόν ομολογίαν πάσχοντες τη δεινών», αυτοί που για την αλήθεια και την ομολογία υποφέρουν κάτι δεινών, «και οι βριζόμενοι και οι βρίζονται, ούτε μάλιστα εισήν οι τιμόμενοι». Αυτούς τιμά ο Χριστός και αυτούς βρίσκει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι εδώ σήμερα ανάμεσά μας. Εμάς βρίσκει ο Χριστός που υβριζόμαστε και διωκόμαστε έξω από τις εκκλησίες. Δεν πηγαίνει με τους διώκτες ο Χριστός. Σήμερα λοιπόν που ακούσαμε αυτήν την θαυμάσια διήγηση για το θαύμα της Ιάσεως του εκγενετής τυφλού, ποτέ δεν θεραπεύθηκε εκγενετής τυφλός. Μόνο ο Θεός μπορεί και θεραπεύει. Είναι δημιουργός, πλάθη. Σήμερα που ακούσαμε και με βάση αυτά τα οποία και από την εινογραφία ακούσαμε, επειδή υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι τυφλοί, όχι σωματικά, αλλά δεν έχουν τα μάτια της ψυχής τους, τις τυφλείς τα όματα πεπειρωμένος, λέει το κοντάκιο, είναι βλαμμένοι στα μάτια της ψυχής, και μπορεί και εμείς να έχουμε κάποια βλάβη στα μάτια της ψυχής, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, ο οποίος θεραπεύει πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν, να φωτίσει και τους πολιτικούς και τους εκκλησιαστικούς άρχοντες, να μην επαναλάβουν αυτές τις τύφλες, είναι τυφλοί πνευματικά, να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τους και να μας αφήσουν όλους να λατρεύουμε το Θεό μας εν ειρήνη και ομονία. Αμήν.